είστε καλά. Είστε καλά. Η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας πάντοτε ήταν φιλικά προσκύμενη ως προς το... Σε αυτά τα οποία είπατε κάτω. Η κυβέρνηση παράδειγμα προσπαθεί να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον προκειμένου η πρωτοβουλία του καθενός να μπορεί να ανθεί. Έρωτας εμπόδια και δίνοντας κίνητρα και αξιοποιώντας και τα χρήματα τα οποία έρχονται και τους πόρους που έχει στη διάθεσή της προκειμένου η ελληνική οικονομία να αναπτύσσεται με βάση βέβαια και την ιδιωτική πρωτοβουλία και να υπάρχει ένα μέρισμα σε όλους. Αυτό αποτυπώνεται και στο ότι έχουμε 360.000 ανθρώπους που έχουν βρει δουλειά σε αυτή την τετραετία, ότι έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ότι παρόλο ότι έχουμε τα προβλήματα του χειροσμού, τα οποία γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και προσπαθούμε πολλούς τρόπους να τα αντιμετωπίσουμε, το μέσο εισόδημα, το κατακεφαλήν των πολιτών, να αυξάνεται. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Νομίζω ότι στα 5 χρόνια που βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, τα πράγματα στην οικονομία έχουν πάει καλύτερα. Αυτό αποτυπώνεται σε ρυθμούς πολύ υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γιατί αυτός είναι ο τρόπος προκειμένου να υπάρχει σύγκληση και στα εισοδήματα των πολιτών, γιατί ακούμε πολλές φορές ότι αλλού έχουν υψηλότερα, είναι αλήθεια ότι έχουν υψηλότερα εισοδήματα, όμως χάσαμε ένα μεγάλο κομμάτι του ΕΕΠ στη διάρκεια της κρίσης και στη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αντί να συγκλίνουμε την υπόλοιπη Ευρώπη, αποκλίνουμε ακόμη περισσότερο. Αυτό το κενό προσπαθούμε να καλύψουμε τώρα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, έχουμε προγράμματα τα οποία τρέχουν και ο Μητσοτάκης έχει ζητήσει και το παλέψουμε και στην επόμενη θητεία να έχουμε ένα καινούργιο ταμείο ανάκαμψης όταν τελειώσουν οι πόροι αυτού του ταμείου, προκειμένου να βοηθηθούν και οι οικονομίες χωρών που βρίσκονται σε απόσταση από την υπόλοιπη Ευρώπη και να δημιουργηθούν υποδομές σε περιφέρειες, σε χώρους που μπορούν να έχουν μια οικονομική απόδοση. Επίσης, στο να συγκλίνουμε στους τομείς όπως είναι η τεχνολογική εξέλιξη, βλέπουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι και το ταμείο ανάκαμψης πηγαίνει προκειμένου να υπάρχει μια τεχνολογική αναβάθμιση, η οποία νομίζω θα βοηθήσει συνολικότερα και στην αντιμετώπιση γραφειοκρατικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν και οι επιχειρήσεις και βεβαίως σε ζητήματα που αφορούν στις υποδομές, στην πράσινη μετάβαση, σε θέματα τα οποία τέλος πάντων μπορούν να φέρουν την Ελλάδα πιο κοντά στην Ευρώπη. Εσείς εδώ ξέρω πάρα πολύ καλά ότι και η περιφέρεια και ως εκμελητήριο κάνετε πάρα πολλές δράσεις, οι οποίες συνδέονται και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Υπουργός εδώ προσπαθεί να κάνει αλλαγές οι οποίες δεν έχουν γίνει τα τελευταία 100 χρόνια σε σχέση με τα χωροταξικά, προκειμένου και αυτά να βοηθήσουν σε αναπτυξιακή κατεύθυνση και προκειμένου η Ελλάδα να αποκτήσει ένα σύγχρονο πλαίσιο. Νομίζω ότι τα επόμενα 3 χρόνια έχουν να γίνει πάρα πολλά πράγματα, γι' αυτό σε 9 Ιουνίου χρειάζεται οι πολίτες να επιβεβαιώσουν την επιλογή τους του 2023, δίνοντας έναν καθαρό ορίζοντα τριετία στην κυβέρνηση και στον Κυριακό Μητσοτάκη, έτσι ώστε να υπάρχει πολιτική σταθερότητα και ταυτόχρονα να ψηφίσουν προκειμένου να πάνε εκπρόσωποι στην Ευρώπη, οι οποίοι θα μπορούν να αγωνιστούν για τα εθνικά συμφέροντα εκεί και να φέρουν αποτελέσματα για την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Καταρχήν, εμείς είμαστε του σπιτιού εδώ, έτσι. Γι' αυτό χρειάζεται να γνωριστούμε μεταξύ μας, όμως είμαι εδώ σήμερα για να υποδεχθώ έναν εξαιρετικό άνθρωπο και με πολλές εμπειρίες στη διαδρομή, αλλά άξιο και ικανό, ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί στην ευθύνη του να εκπροσωπήσει την πατρίδα μας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί κάθε εκπροσώπηση ως τελικό στόχο και για όφελος της κοινωνίας, για να μπορεί να είναι χρήσιμος ο κάθε εκπρόσωπος, πρέπει να έχει τα εφόδια, αλλά και τη γνώση και την ικανότητα και την αξία, γιατί μέσα εκεί δεν πάει απλώς για να εκπροσωπήσει, πάει εκπροσωπώντας να βοηθήσει, να συμβάλλει. Επειδή αναφέρθηκε, τα πες κάτω στο ισόγειο, το 80% των αποφάσεων είναι προσαρμογή προς τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις. Βεβαίως υπάρχουν υποχρεώσεις μαζί με τα δικαιώματα, αλλά νομίζω ότι έχουν περάσει τόσες δεκαετίες που έχουμε όλοι συνειδητοποιήσει ότι η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους χώρους, είναι σημαντική, ειδικά για αυτούς που ακόμη δεν τα έχουν καταφέρει
να συγκλίνουν όπως οι άλλες πριν από μας και αναπτυγμένες χώρες. Άρα το να μπορείς να βοηθήσεις φέρνοντας χρήματα στην πατρίδα μας, σε διάφορους τομείς δραστηριότητας. Εδώ βρισκόμαστε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, που είναι η καρδιά παραγωγής, δημιουργίας, επενδύσεων, στο τέλος εργασίας και παραπέρα εισοδήματος. Διότι χωρίς αυτόν τον κύκλο, όποιες άλλες κουβέντες δεν έχουν νόημα. Άρα με αυτή την έννοια ήθελα, με αφορμή την επίσκεψη του Δημήτρη του Τσιόγρα, ο οποίος άλλωστε από εκεί που βρίσκεται έχει δείξει την αξία και την ικανότητα, από άξιους έχουμε ανάγκη να μας εκπροσωπήσουν, αυτές οι αξίες πρέπει να πάνε εκεί, και από εκεί και πέρα όλοι κρινόμαστε πάντα εξ αποτελέσματος, όμως είναι κρίσιμο, γνωρίζοντας από πριν την ικανότητα, να τη στηρίξουμε. Διότι αυτό το οποίο έχουμε είναι αυτό που συμβαίνει τώρα. Όλα τα άλλα είμαστε όλοι για όλα υπό κρίση. Αυτά ήθελα να πω. Τα του Επιμελητηρίου, ο Πρόεδρος και τα μέλη, οφείλω να πω ότι είναι εξαιρετικοί, κάνουν πολύ καλή δουλειά και εμείς είμαστε δίπλα τους με κάθε τρόπο. Δεν είναι για να μιλήσω για μας. Θα σταματήσω εδώ. Σωστά. Ο χώρος και ο λόγος θα παρακολουθεί στα μέλη. Απλώς είχα το χρέος, αυτό που αισθάνομαι, να το εκφράσω. Εμείς έχουμε τη χαρά να έχουμε δίπλα μας που είναι ο υπουργός μας, ο Νίκης Καγκαράς, ο οποίος πραγματικά είναι παραγωγική. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί μια κοινωνία επιχειρηματικά εάν το κομμάτι που έχει δεν έρθει εις πέρας. Είναι από τα πιο κρίσιμα. Έτσι, μπράβο, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό έχει να κάνει σε σχέση και με αυτό που σας είπα και κάτω, ότι θα χρειάζεται η εκπροσώπησή σου να είναι από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να είναι ικανοί να κάνουν το lobbying τους πριν, να μπορούν να συνδιαμορφώσουν, έτσι ώστε αυτά τα οποία μας υποχρεώνουν να εφαρμόσουμε να είναι όσο καλύτερα προσαρμοσμένα για μας. Δυστυχώς στην πολιτική, και το ξέρετε πάρα πολύ καλύτερα από μένα, και ειδικά στο κομμάτι των ευρωεκλογών, πάρα πολλές φορές δεν πετυχαίνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα με τους εκπροσώπους μας. Το λέω εγώ, δεν το λέτε εσείς. Το λέτε εγώ, και γι' αυτό το λόγο ευελπιστώ και θέλω να πιστεύω ότι όλα τα πολιτικά κόμματα θα επιλέξουν, από όποιο κόμμα και αν είναι, τους καταλληλότερους ανθρώπους που μπορούν να σταθούν επάξια. Μέσα σε αυτό το κομμάτι λοιπόν αυτών των ανθρώπων, από το κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύω ότι μπορείτε να τα καταφέρετε, και γι' αυτό και σας εύχομαι και καλή επιτυχία. Εμείς θα είμαστε διεκδικητικοί και απαιτητικοί απέναντί σας, γιατί δεν είναι ότι οφείλουμε να το κάνουμε αυτό για τα μέλη μας, οφείλουμε πρώτα απ' όλα να το κάνουμε για τον εαυτό μας, και έχω πει ότι στους φιλικά προσκύμενους ως προς εμάς πολιτικά ενασχολούνται, είμαστε ακόμα πιο απαιτητικοί, το ξέρει ο Υπουργός. Έτσι, και είμαι σίγουρος ότι οι απαιτήσεις θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερες. Λόγω του ότι είμαι εκεί Πελοποννήσιος, λοιπόν, από την Αρκαδία. Ακόμα και αυτό λοιπόν, έτσι που ισχύει. Είμαστε ένα περιφερειακό επιμελητήριο, το οποίο η γειτνίαση μας με την Αθήνα θέλουμε να αποκτήσει περισσότερα πλεονεκτήματα από ότι μειονεκτήματα στην περιοχή. Ένας νομός ο οποίος είναι και αγροτικός αλλά είναι και τουριστικός, με τα προβλήματά του στον αγροτικό τομέα, τα οποία δυστυχώς τα έχουμε, και πρέπει να καταλάβουμε ότι ο πρωτογενής τομέας είναι πάρα πολύ σημαντικός για τη χώρα μας, που έχει να κάνει σε σχέση όμως, με τα προϊόντα που πρέπει να αποκτήσουν άλλη αξία. Και επιτέλους αυτό που έχει αρχίσει δειλά-δειλά την τελευταία τετραετία να φαίνεται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η ξανά βιομηχανοποίηση της χώρας μας, χωρίς να σημαίνει βαριά βιομηχανία, αλλά να σημαίνει ψηφιακή ηλεκτρονική βιομηχανία, θα συνεχιστεί αμείωτα και θα αρχίσει να φαίνεται και εδώ. Έχουμε και ένα παράπονο που το έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά και σε άλλες περιοχές. Θέλουμε λοιπόν να γίνει και εδώ στη δικιά μας περιοχή, γιατί είναι από τους προτεργάτες για μεγάλες επενδύσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα, σε περιοχές όπως είναι στην περιοχή στα Γιάννενα και σε άλλες περιοχές και στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πιστεύω ότι και στα επόμενα διαστήματα που θα υπάρξει και η κατάσταση χωροθέτηση στον νομό Κορινθίας, ότι και εδώ θα έχουμε και άλλες τέτοιες επιχειρήσεις. Και τα Γιάννενα και η Θεσσαλονίκη έχουν ανάγκη από επενδύσεις. Εξελίσσεται, το γνωρίζουμε αυτό. Σε καλό δρόμο. Θεωρώ ότι έχετε το χρέος να περιοδεύσετε σε όλη την Ελλάδα και βασικά και στην Κορινθία που είστε, έτσι ώστε να αποκτήσετε την δυνατότητα της άμεσης επαφής, η οποία κερδίζει με τον κόσμο. Καλή επιτυχία και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να πας.